Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάζονται δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η πορεία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023. Δημοσκόπηση προράτα. Στις 5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με το σφιγμό του Νοεμβρίου. Στην Κέρκυρα αύριο, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως για τα εγγένεια του 4ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Θερμό καλωσόρισμα από ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ και Ένωση Γονέων Κέρκυρας. Και επίσημα υποψήφιος Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαφοντίων Ίσων ο Στέφανος Κουλημένος. «Η υποψηφιότητά μου θεωρείται αυτονόητη», υπογράμμισε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαφοντίων Ίσων Μερόπη Ιδραίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΚ ξεκινά τώρα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου, καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα, κυρίες και κύριοι, εμφανίστηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, και ο οποίος ήταν εξαιρετικά φιδωλός στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται από το απόγευμα νωρίς και μετά. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Άγνοια δήλωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημητριάδης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις λέγοντας ότι δεν έχει γνώση, δεν γνωρίζει πρόσωπα, εταιρείες και πως δεν γνωρίζει να συνέβη οτιδήποτε με ΕΜΤΟ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ούτε κτήση ούτε χρήση κακόβουλων λογισμικών. Την ίδια ώρα παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τον κύριο Λαβράνο, ωστόσο όπως είπε δεν έχει δει κανένα επιχειρηματία. Επέμεινε δε ότι αυτοβούλος και μόνο παραιτήθηκε από το Μαξίμου αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Τέλος υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε τόσο ο ίδιος, άρα ούτε και ο Μητσοτάκης, οτιδήποτε για τις νόμιμες επισυνδέσεις. Σε ό,τι αφορά νέο αίτημα κλήσης των τριών επιχειρηματιών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνιζαν ότι θα εξεταστεί αν θα υπάρξει νέο αίτημα. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε το αίτημα Μπίτζιου και Ντίλιαν να τους στείλουμε ερωτήσεις μέσω προξενείων. Εμείς ούτε κατά διάνοια δεν θα στείλουμε επεσήμανα χαρακτηριστικά. Νωρίτερα πάντως υπήρξε έντονη κόντρα ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να φωνάζει προς τον κύριο Μαρκόπουλο «Βουλωσέ το ηλίθιε» με αφορμή τοποθέτηση γαλάζιου βουλευτή. Από την πλευρά του, ο κύριος Μαρκόπουλος απάντησε πως η συμπεριφορά του κύριου Πολάκη αποτελεί πολιτική αλητεία και γελοιότητα, προσθέτοντας ότι τον φοβάται. Το επεισόδιο δεν πήρε περισσότερη έκταση, μολονότι ζητήθηκε η αποβολή του κύριου Πολάκη από την αίθουσα. Έληξε με την παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν ότι οι προσπάθειες δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών έπεσαν στο κενό και προσθέτουν. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, όχι μόνο προσήλθε παρά τις αντίθετες κραυγές της αντιπολίτευσης, αλλά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν, χωρίς να επικαλεστεί το απόρριτο όπως ορισμένοι προεξαφλούσαν. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν έκανε δουλειές και επιχειρηματικά ραντεβού με τους κύριο Λαβράνο και Μπίτζιο και πως δεν γνώριζε τον κύριο Ντίλιαν. Επίσης τόνισε ότι δεν επισκέφτηκε ποτέ το ΚΕΤΙΑΚ, δεν γνωρίζει καμία ομάδα από αυτό ούτε πρόσωπα, ούτε ότι η συνεργασία του ήταν με το διοικητή της ΕΙΠ και κοντολέοντα και ελάχιστα ως καθόλου με άλλα πρόσωπα. Αποσαφήνισε ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με κακόβουλα λογισμικά και πως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ αγορά, προμήθεια, χρήση τέτοιων λογισμικών από κρατικές υπηρεσίες. Δεν επιβεβαίωσε επίσης επιχειρηματικές συναντήσεις και ραντεβού στην Κύπρο με τον κύριο Λαβράνο και ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα για την νόμιμη επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και από τη σημερινή ακρόαση του κυρίου Δημητριάδη κατέστη σαφές, όπως αναγνώρισε ενώπιον της Διεπιτροπής και μέρος της αντιπολίτευσης, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και το κακόβουλο λογισμικό Predator. Τέλος, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή αποστολή ερωτήσεων προς τους κύριο Λαβράνο, Μπίτζιο και Ντίλιαν, προκειμένου να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία, που επικαλείται τάχα σκευωρία και τοξικό κλίμα από την αντιπολίτευση, σήμερα ακολούθησε ακριβώς την αντίθετη τακτική με τις διαρροές αυτές και επέλεξε να συντηρήσει κλίμα ομερτά και να μην
πέσει φως στο σκάνδαλο και τις ευθύνες του Πρωθυπουργού, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Γιώργος Κατρούγκαλος. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο. Το είδαμε και χθες ως ρεπορτάζ, ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες επένδυσης στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός στάθηκε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τροχιά ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Κάλεσε βεβαίως επενδυτικούς ομίλους της Μεγάλης Βρετανίας να επενδύσουν στην Ελλάδα. Έχουν ενδιαφέρον τα όσα μεταξύ άλλων είπε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στις μεταρρυθμίσεις, στην μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης, στη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας εναντί της οξείας ενεργειακής κρίσης, αλλά και στα διλήμματα εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον Frank Pettingas, επικεφαλής της Morgan Stanley International, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση αλλά και στη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας που έχουν θέσει την οικονομία σε μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης. Όπως τόνισε, με οδηγό την ανάπτυξη, η Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει πορεία της χώρας και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, έγινε ανδεκτή σήμερα από τον βασιλιά Κάραλο τον Τρίτο στο κάστρο του Windsor. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί τον περασμένο Δεκέμβριο στην έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία και είχε ξεναγηθεί στο ιστορικό κτίριο και στο κτήμα. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της τότε συνάντησης είχε βρεθεί η ολιστική στρατηγική που είχε εφαρμόσει το Ίδρυμα του Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης και του κτήματος που το περιβάλλει, το οποίο είναι ανοιχτό στους πολίτες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Η συνάντηση εκείνη είχε επικεντρωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Τατοίου, για την οποία ο Κάραλος είχε εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Πάντως, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα πρόωρων εκλογών προκάλεσε και ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος στο Press Room επανέλαβε το πολλάκι διατυπωμένο και από τον ίδιο Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του κύριου Οικονόμου και μάλιστα σήμερα, όπου υπάρχει μια ακόμη δημοσκόπηση, η οποία δείχνει όμως ότι το κυβερνό κόμμα βρίσκεται ίσως στην πιο δύσκολη θέση από όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί τις μέρες που πέρασαν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με βάση τη νέα απογραφή που θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στις εκλογικές έδρες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, απάντησε και σε ορισμένους που αφήνουν να εννοηθεί ότι λόγω Predator δεν αποκλείεται να υπάρξει νοθεία. Η αυθεντική αποτύπωση της λαϊκής βούλησης και η απόλυτη διασφάλιση της διαφάνειας στις εκλογές είναι ένα από τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης που κανείς δεν διανοήθηκε να αμφισβητήσει. Στην προσπάθειά τους κάποιοι να οικοδομήσουν μια τακτική άμυνας για να δικαιολογήσουν την ήττα τους στις ερχόμενες εκλογές, εντάσσουν στη φραζεολογία τους τέτοια ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα απάντησε και για το θέμα των παρακολουθήσεων και τα νέα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαδικασία, όσοι έχουν στοιχεία να τα προσκομίσουν στη δικαιοσύνη. Για τα κακόβουλα λογισμικά που δεν είναι αμιγώς ελληνικό θέμα και υπήρχαν στη χώρα και επί ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Δεν θα σταματήσουμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μην μείνει καμία σκιά πάνω από το θέμα. Αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στις λίστες του ντοκουμέντο, τόνισε πως δεν είχα καμία ένδειξη στο κινητό, ούτε καμία πληροφορία για παρακολούθησή μου και πρόσθεσε ότι οι χειρισμοί της υπόθεσης από την κυβέρνηση καλύπτουν και τον ίδιο. Στις 5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σύμφωνα με το σφιγμό του Νοεμβρίου από την προράτα η οποία δίνει και ποσοστό 10,5% στο Πασόκ Κινάλ. Την ίδια ώρα η ακρίβεια πονοκεφαλιάζει τους πολίτες.
Στη μεγάλη εικόνα, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ακρίβεια και δευτερευόντως τα εθνικά θέματα, η χαμηλή μισθή, οι συνθήκες εργασίας, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας. Την ίδια στιγμή, το κλίμα στους κόλπους της κοινωνίας είναι εξαιρετικά αρνητικό, χρωματισμένο από συναισθήματα όπως η απαγοήτευση, ο θυμός, η απελπισία και η αποστροφή. Σε σχέση με το κυρίαρχο θέμα της περίοδου, δηλαδή τις παρακολουθήσεις, η στάση της κοινής γνώμης είναι σαφής. Για την πλειοψηφία της κοινωνίας, κακώς έγιναν οι παρακολουθήσεις και πλήττουν τη δημοκρατία 54%. Για μια άλλη σημαντική ωστόσο μερίδα, είτε υπάρχει μια υπερβολή γύρω από το ζήτημα 21%, είτε καλώς έγιναν καθώς προέχει η εθνική ασφάλεια 22%. Παράλληλα, το 68% εκτιμά ότι είτε ήταν νόμιμες είτε όχι δεν έπρεπε να γίνουν. Τέλος, για την πλειονότητα 70%, ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι παρακολουθούνταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς αξιολογούν όμως τη δραστηριότητα των κομμάτων οι πολίτες? Η ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο ανοιχνεύεται στο 35%, από το αντιπολιτευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο 22%, ενώ αυτή που αφορά στο έργο του ΠΑΣΟΚ μειώνεται περαιτέρω στο 14%. Ως προς τα επιθυμητά σενάρια για σχηματισμό κυβέρνησης, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφείς. Συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, η προκήρυξη προώρων εκλογών. Ακόμα πιο ξεκάθαρη είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκυβέρνηση με μη δεξιές δυνάμεις, η οποία ιδανικά θα πλαισιώνεται και από το ΜέΡΑ25. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής μοιάζουν πιο διχασμένοι. Το 30% αυτών προτιμάει μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως όχι όμως υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 24% με τις προοδευτικές δυνάμεις και κατά προτίμηση χωρίς το ΜέΡΑ25, ενώ το 27% προκήρυξη νέων εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 41%, υπερτερεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 34% στον μπραντ εφέρ της εμπιστοσύνης για το αξίωμα του Πρωθυπουργού, ενώ για πρώτη φορά από την αρχή του εκλογικού κύκλου ένα οριακά πλειοψηφικό ρεύμα, 51%, εκτιμάει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να παραιτηθεί. Στο δίκτυο πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30% με απώλειες της τάξης του 1% συγκριτικά με τη μέτρηση του Ιουλίου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο 25%, διαμορφώνοντας την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων στο 5%. Το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ ανοιχνεύεται στο 11%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στο 5%, η Ελληνική Λύση στο 3,5%, ενώ η εκλογική επιρροή του ΜέΡΑ25 περιορίζεται στο 2,5%. Τέλος, η δεξαμενή των αναποφάσεων μεγενθύνεται σύμφωνα πάντα με την προράτα. Καλησπέρα στον Γιάννη Παρχινό, μαζί μας και απόψε το βράδυ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Μια σύνθετη ημέρα, Γιάννη, με πολλές κρυφές ειδήσεις και με τη Νέα Δημοκρατία να μην θέλει να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκείνοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταδειχθεί από τον τύπο στα ρεπορτάζ για την πώληση αυτών των περίφημων παράνομων λογισμικών τύπου και πρέντε. Την πώληση και την εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Την εισαγωγή και την πώληση, σωστά. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδρίασε σε τεταμένη ατμόσφαιρα, οξυμένα πνεύματα. Γιατί? Διότι η αντιπολίτευση ήθελε να κληθούν και αν δεν έρθουν οι τρεις έμποροι, οι επιχειρηματίες, να έρθουν με βίαιη προσαγωγή. Καταλαβαίνεις ότι στην άρνηση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής άναψε το κλίμα. Τι μάθαμε από τη συγκεκριμένη και συνεδρία? Προσπαθώ να καταλάβω, συγγνώμη σε διακόπτω, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Τη στιγμή που καταλαβαίνει ο καθένας και το βλέπουν στα δημοσκοπικά ευρήματα ότι η κοινή γνώμη χτίζει εικόνα για την αναγκαιότητα διαφάνεια σε αυτήν την υπόθεση, πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση και ένα κόμμα εξουσίας να αρνείται τη διαφάνεια σε μία τόσο κορυφαία επίθεση? Ο λαός μας λέει ότι καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Επομένως, τι το κακό να εμφανίζονταν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες και να κατέθεταν αυτά τα οποία, μάλλον να απαντούσαν σε αυτά τα οποία θα του ρωτούσαν είτε οι βουλευτές της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης? Με πολλές αντιφάσεις. Είναι και μία ακόμα αντίφαση. Τι έχει να φοβηθεί? Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, λέει η λαϊκή σοφία. Ακριβώς. Άρα, αν δεν φοβάται τίποτε η κυβέρνηση, γιατί δεν αφήνει να κλητευτούν και να έρθουν στην Επιτροπή
να καταθέσουν. Και γιατί επικαλείται πάντοτε το απόρριτο. Και γιατί αλλάζει βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που έχουν διαφορετική πολιτική άποψη από εκείνη που έχει όπως το μεγάλο κύριο Τζαβάρα. Είναι ερωτήματα τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να απαντήσει κανένας, σωστά, ή μη μόνο η κυβέρνηση. Σωστά. Σωστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αντιλαμβάνεται πια πως οι πολίτες δεν είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ενημερώνονταν ότι άκουγαν μια φορά το μήνα κάποιο πολιτικό να τους λέει κάτι. Σήμερα η είδηση χτίζει συνειδήσεις και αντιλήψεις. Η άρνηση δηλαδή αυτή από μόνη της δημιουργεί τι γίνεται γύρω τους και πώς ενοχικό η κοινωνία, υπόστρωμα. Η όποια κοινωνία, στην όποια φάση και περίοδο της ιστορίας, ακόμα θα κυβερνούσαν την Ελλάδα οι απόγονοι του Περικλέου. Σύμφωνοι. Δεν θα άλλαζαν κυβερνήσεις. Λέω εδώ Γιάννη, ότι ισχύει το Ευαγγελικό Μωρένι, κύριος Σομβούλετα πολλές. Λέω Γιάννη το εξής. Δεν καταλαβαίνω τον αρνητικό αντίκτυπο του να αρνήσει να εμφανιστεί ο επιχειρηματίας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Τον κύριο Δημητριάδη, κάθε ομολογία του κύριου Δημητριάδη σήμερα στην Επιτροπή. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ κάτι κρύβεται, το ψάρι βρωμάει και βρωμάει από το κεφάλι. Εμένα μου έκανε εντύπωση ακόμη κάτι, ότι ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι δεν του ζητήθηκε παραίτηση, δεν αποπέφθηκε, επομένως γιατί έφυγε. Ακριβώς. Είναι οι αντιφάσεις οι οποίες δεν βρίσκουν κανένα, καμία απάντηση, η λογική αντίφαση. Και μία, αναφερθήκατε και στη δημοσκόπηση της προράδα προηγούμενη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το 5% που είναι η διαφορά, αυτή η φθορά της κυβέρνησης που δεν εισπράτεται από την αντιπολίτευση, είναι ένα πλήθος Ελλήνων πολιτών το οποίο χαρακτηρίζεται από τους δημοσκόπους ως κρυπτοχριστιανοί. Όταν λέμε κρυπτοχριστιανοί δεν εννοούμε κάποιο θρησκευτικό όρο ιδεολογικό, απλώς προσδιορίζονται εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις δεν απαντούν ή δίνουν λάθος απάντηση. Αυτό για την κάλπη η οποία θα έρθει στους επόμενους μήνες είναι το μέγα ερώτημα τι θα βγάλει. Γιάννη μου, ένας έντιμος πολίτης, υγιός και πτώμενος με την έννοια λογικά, της αγωνίας, έλεγα, απλή, της αγωνίας για τη δημοκρατία και για την ποιότητα της ζωής. Πιστεύω ότι είναι μπερδεμένος και δυσκολεύεται στο να επιλέξει ακόμη και το κόμμα στο οποίο θα δώσει την ψήφο του στις προσεχείς εκλογές. Όταν αυτό το κορίσιμο κομμάτι της κοινωνίας μεγαλώνει, δείχνει ότι πρωτίστως η κυβερνητική παράταξη που είχε αυτές τις θεαματικές διαφορές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχίζει και χάνει δομικά όμως έδαφος. Και ποιους χάνει, ποιους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες, αυτό δηλαδή ακριβώς, τις παραγωγικές ακριβώς. Από 25 μέχρι και, από 25 και 30 μέχρι 60 και 65. Ναι. Δηλαδή αυτή η ηλικία η οποία είναι μέσα στην παραγωγή και μέσα στην κοινωνία καθημερινά. Μάλιστα. Είναι η πιο δύσπιστη μερίδα της κοινωνίας τόσο προς την κυβερνώσα παράταξη, Γιάννη, όσο και προς την αντιπολίτευση. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είχαμε σήμερα μια είδηση η οποία έχει περάσει τα ψηλά των εφημεριδών, αλλά είναι πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή και έχει να κάνει με τα σιτηρά της Ουκρανίας και έχει να κάνει με αυτά τα μεγάλα ζητήματα στα οποία θα πρέπει η παγκόσμια κοινωνία να απαντήσει τον επόμενο χρόνο. Η διεθνής οικονομική πραγματικότητα, επειδή εσύ και ως οικονομολόγος την παρακολουθείς, είναι μια πραγματικότητα που υπόσχεται χαμόγελα αισιοδοξίας ή έχουμε πίσω μας δύσκολες διαδρομές. Σπύρο μου, θα σου πω το εξής. Η δική μου προσωπική προσέγγιση, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν ή χωρίς να θέλω να φανώ απαισιόδοξος για μία ακόμα φορά. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που ζούμε εμείς ή αν θέλεις και αυτά τα οποία μελετήσαμε, διαβάσαμε. Για πρώτη φορά στην οικονομία δεν υπάρχει κρίση ζήτησης. Υπάρχει κρίση προσφοράς. Δηλαδή, δεν έχουμε προϊόντα να φάμε, δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα να ζεσταθούμε, δεν έχουμε αυτοκίνητο να αγοράσουμε, δεν έχουμε τίποτα από όλα τούτα. Τα σιτηρά τα οποία λες εσύ, όχι μόνο δεν μπορούν να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη, αλλά και αν φύγουν αυτά τα οποία υπάρχουν, το έδαφος το οποίο
θα καλλιεργηθεί τα επόμενα χρόνια, θα έχει δηλητηριαστεί από τα πολεμικά αέρια με τα οποία το έχουν ποτίσει, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλο πρόβλημα τροφής ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρη η Αφρική και η μισή Ασία. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει όλο τούτο. Σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ακριβώς αυτήν την είδηση, η οποία για όποιον παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ούτε τα 3 εκατομμύρια τόνους δεν είναι η ποσότητα του ζυταριού που έχει φύγει από τα ουκρανικά λιμάνια. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ούτε τους 3 εκατομμύρια τόνους δεν θα φτάσουν οι εξαγωγές εισιτήρων από την Ουκρανία τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Υποδομών Αλεξάνδρ Κουμπράκοφ. Όπως ανέφερε, η Ρωσία προσπαθεί να περιορίσει τις επιθεωρήσεις πλοίων σε λιμάνια. Τον Οκτώβριο περίπου 4,2 εκατομμύρια τόν εισιτηρών βγήκαν από τα λιμάνια της Ουκρανίας, όπως ανέφερε ο Κουμπράκοφ στη σελίδα του στο Facebook. Τα τελωνεία πραγματοποιούσαν 40 ελέγχους την ημέρα, ενώ τώρα εξαιτίας της ρωσικής τάσης πραγματοποιούνται 5 φορές λιγότεροι έλεγχοι, είπε ο ίδιος. Τον Ιούλιο υπήρξε συμφωνία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία για να εξάγει τα αγροτικά προϊόντα της και να προστατευτεί ο διάδρομος μεταφοράς από 3 λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και η οποία παρατάθηκε για 4 μήνες στα μέσα Νοεμβρίου. Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν σημαντική θέση στις εξαγωγές εισιτηρών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ συμφώνησαν πως ομάδες ελεγκτών θα ελέγχουν τα πλοία ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτε άνθρωποι για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις, αλλά ούτε και απαγορευμένα αγαθά θα εισάγονται ή θα εξάγονται από τα ουκρανικά λιμάνια. Ωστόσο, οι ουκρανικές εξαγωγές εξελίσσονται με πιο αργούς ρυθμούς, με το Κίεβο να κατηγορεί την άρνηση της Ρωσίας να επιταχύνει τις επιθεωρήσεις των πλοίων. Σύμφωνα με τον Κουμπράκοφ, 77 πλοία περιμένουν στην ουρά προκειμένου να επιθεωρηθούν στην Τουρκία, ενώ 3 λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα κάνουν χρήση μόνο του 50% της εξαγωγικής τους ικανότητας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει το Σεπτέμβριο ότι η Ρωσία και ο αναπτυσσόμενος κόσμος εξαπατήθηκαν από τη συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, διανέμοντας τα σιτηρά στις χώρες του διεθνούς οργανισμού. Το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φιλοξένησε μία διάσκεψη στο Κίεβο με συμμάχους της Ουκρανίας για την ενεργοποίηση ενός σχεδίου εξαγωγής εισιτηρών οικονομικής αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στην πείνα και στην ξηρασία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και πάμε να δούμε τώρα τοπικές ειδήσεις, οι οποίες έχουν το δικό τους και χωριστό ενδιαφέρον. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το Δήμο Κερκυραίων και Διαμαντίων, δηλαδή για το Δήμο της Κεντρικής Κερκυρίας, ο κ. Στέφανος Πουλημένος, πρώην ομάρχης και πρώην δήμαρχος Αχιλλείων. Έχουμε και το πρώτο σχόλιο, την πρώτη αντίδραση της κ. Μερόπης Ιδρέου. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή της, την οποία αφήνει μάλιστα εχμές, αν και έμεσα, σε σχέση με την πορεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ο πρώην Δήμαρχος Αχιλλείων, πρώην Ομάρχης Στέφανος Πουλημένος, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Κεντρικής Κερκυρίας και Διαποντίων Νήσων στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, κάνοντας πράξη αυτό που επιφημολογούταν αρκετό καιρό πριν. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, δέχτηκε προτάσεις γεμάτες αγωνία πλήθους συμπολιτών προερχόμενων από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα για τη συγκρότηση ανεξάρτητου συνδυασμού με αποστολή την αλλαγή πορείας του Δήμου. Ο ίδιος προβληματίστηκε βλέποντας παντού να υπάρχει μια παρακμιακή κατάσταση και αναγνωρίζοντας την ανάγκη ότι δεν πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός απέναντι στην εικόνα αυτή. Δέχτηκε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση στην κατεύθυνση ανάκτησης της αξιοπιστίας του Δήμου μας, αποκατάστασης του κύρους του και διαμόρφωσης μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Να δράσουμε δηλαδή στην κατεύθυνση της αναγκαίας επανάστασης του αυτονόητου, επισήμανε ο κ. Πουλημένος, ο οποίος μίλησε για χρόνια προβλήματα της καθημερινότητας, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, επίσης το περιβάλλον, το οδικό δίκτυο, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ όπως επισημαίνει, τίθενται σε συνεχή δοκιμασία ως προς την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών και τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και συνεχίζει. Αποδέχομαι την πρόκληση έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που συναντά η διοίκηση του Δήμου, όχι για να προσθέσω έναν ακόμη αχρίαστο για μένα τίτλο αξιώματος, ούτε για να αλλάξουν απλώς τα πρόσωπα στις καρέκλες και να γίνουμε κι εμείς τελικά μία από τα ίδια.
Ανταποκρίνομαι με υψηλή αίσθηση ευθύνης απέναντι στον ευλογημένο μας τόπο για να δούμε εξ αρχής το μέγα ζήτημα της ανασυγκρότησης του Δήμου σε υγιείς και στέρεες βάσεις. Για έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό, αποτελεσματικό, που θα ξανακάνει περήφανος όλους τους συμπολίτες μας. Μάλιστα, ο κ. Πουλημένος έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και δήλωσε ότι προσβλέπει στην αξιοποίηση όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου, από όπου και αν προέρχονται ιδεολογικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί εξαρτήσεις ούτε επιδιώκει χρήσματα. Ερωτώμενοι σχετικά με την υποψηφιότητα του Στέφανου Πουλημένου, με τον οποίο υπήρξαν άλλωστε συνεργάτες, η Δήμαρχος Μερόπη Δρέου υπογράμμισε ότι διατηρούν μια καλή ανθρώπινη σχέση και ότι είναι δικαίωμα του καθενός να θέτει υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Με τον κύριο Πουλημένο έχω μια πολύ καλή ανθρώπινη σχέση. Είναι δικαίωμα του καθενός να θέσει υποψηφιότητα για τις δημοτικές εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ενδρέου, ο κύριος Πουλημένος στην ανακοίνωσή του διαπίστωσε παρακμιακή κατάσταση παντού γύρω μας. Μίλησε για ανάκτηση της αξιοπιστίας του Δήμου, δηλαδή εμέσως υποστηρίζει ότι σήμερα ο Δήμος μας είναι αναξιόπιστος. Μίλησε για χρόνια προβλήματα και για την ανάγκη ανασυγκρότησης του Δήμου σε υγιείς και στέρεες βάσεις. Όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέλθει στον εκλογικό στίβο με τα επιχειρήματά του. Εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου με τους συνεργάτες μου, με ακόμα περισσότερους, που θα πλαισιώσουν το συνδυασμό μας και την παράταξή μας και τη Δημοτική Αρχή. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες στο πολίτη, συνεχίζουμε τα έργα όπως βλέπετε που είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορους τομείς του Δήμου. Νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής είναι όπως πάντα ο κυρίαρχος λαός. Και ο καθένας μιλάει με το έργο του και με αυτά που έχει να κάνει, τα οποία είναι μετρήσιμα και υπάρχουν και αποτελέσματα γι' αυτά. Κυρίες και κύριοι, επαναλάβω ότι από όσο το βράδυ στην εκπομπή υπάρχει θέμα, είναι καλεσμένος ο κύριος Στέφανος Πουλημένος. Πάμε τώρα να δούμε τις κινητοποιήσεις των γιατρών σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Το νομοσχέδιο της κυρίας Μίνας Γκάγκα για τη δυνατότητα ενός γιατρού, ο οποίος υπηρετεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, να διατηρεί και προσωπικό ιατρείο, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πολλές και πολύ έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ο κύριος Πολύζος, ο πρόεδρος των γιατρών του ΕΣΥ της Κέρκυρας, μίλησε σχετικά στο ΣΤΑΡΤ. Με απεργιακές κινητοποιήσεις, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας διατρανώνει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Νοεμβρίου. Η ΟΕΝΓΕ ζητά την απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου για την υγεία, σημειώνοντας ότι ιδιωτικοποιεί πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την υγεία του λαού σε ακόμη πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους και καταδικάζει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ακόμη πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Ήδη Δευτέρα και Τρίτη εξελίσσεται 48-ωρη πανατική απεργία, ενώ για την προσεχή Πέμπτη, η μέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, έχει προγραμματιστεί 24-ωρη πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών. Στην Κέρκυρα, εκτός από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνει και το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο συμμετέχει σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και χαρακτηρίζει το επίμαχο νομοσχέδιο τερατούργημα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που βάζει τα φόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ, Νίκος Πολύζος, χαρακτήρισε κατάπτυστο το νομοσχέδιο, καθώς επιχειρείται σχεδόν ευθέως η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Είναι μια κινητοποίηση ενάντια στα καινούργια νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας, τα οποία είναι κατάπτυστα κατά εμάς ως ΕΓΕΣΥΚ. Είναι μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της υγείας, δηλαδή κατάργησης της δημόσιας και δωρεάν υγείας που, την οποία υποστηρίζουμε τόσα χρόνια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δυστυχώς μας δείχνει πόση εκτίμηση έχει αυτό το Υπουργείο και αυτή η χώρα έναντι στους γιατρούς οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη σε πανδημίες, σε προβλήματα υγείας γενικά που προκύψανε κατά καιρούς. Είναι μια μείωση τελικά των μισθών παρόλες τις διακηρύξεις της κυβέρνησης των μισθών του μισθολογίου των γιατρών, διότι τεχνιέντος έχουν καταφέρει να αυξήσουν τη φορολόγηση του ήδη πετσοκομμένου μισθολογίου των γιατρών σε απόλυτα νούμερα. Θα οθήσουν όλους τους γιατρούς σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται να ιδιωτεύσουν, δηλαδή μια κατάργηση της μονιμότητας για να μπορούν να επιβιώσουν πια. Είναι η απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος, είναι η απαξίωση συγχρόνως του συστήματος δημόσιας υγείας και
έπονται και χειρότερα. Η είσοδο του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο και η πλήρη κατάργηση του δημοσίου προφανώς. Βέβαια, πέραν από το επίμαχο νομοσχέδιο, στην Κέρκυρα έχουμε και άλλους λόγους για να διαμαρτυρόμαστε. Ουσιαστικά απαξιώνεται το νοσοκομείο. Ουσιαστικά απαξιώνεται ο Κερκυραίος πολίτης. Γίνεται πολίτης δεύτερης κατηγορίας και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι τραυματιφόρες και όλοι οι εργαζόμενοι του συστήματος υγείας στην Κέρκυρα, ειδικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας εννοώ, γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η περιφέρεια δεν έχει σταθεί καθόλου δίπλα στα κέντρα υγείας, διότι ακόμα περιμένουμε και εμείς στο κέντρο υγείας της Κέρκυρας εξοπλισμό για τον οποίο υποτίθεται επιμελείται η περιφέρεια και ακόμα. Κοφεύει, δεν ξέρω, έχουν σπάσει τα πόδια τους, δεν ξέρω τι, δεν τσουλάνε τα πράγματα. Ο άμεσος αντίκτυπος όλων των κυβερνητικών κινήσεων δυστυχώς είναι να απαξιωθεί η δημόσια υγεία, να μην ενισχυθεί καθόλου και να στραφεί όλος ο κόσμος στην ιδιωτική υγεία. Δυστυχώς αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο, είδατε, έχουμε δύο επισκέψεις των αρμοδίων, οι οποίες δεν δώσανε καμία μα καμία λύση αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε τι αναμένουμε. Απλά τις πολιτικές διορθώσεις από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς για μας. Αλλά δυστυχώς για τους Κερκυραίους πρώτα απ' όλα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από το αγαθό της υγείας, το οποίο από ό,τι βλέπετε απαξιώνεται από όλες τις μεριές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είδαμε κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας μερικά από τα σημεία τα οποία έθεσε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ η Μερόπη Ιδρέου, η Δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων. Σήμερα έδωσε μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρθηκε σε αυτές τις πρωτοβουλίες και περισσότερα στο ρεπορτάζ. Το βασικό αίτημα ενίσχυσης των Δήμων με πόρους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εκφράστηκε κατά το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το οποίο συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μερόπη Ιδρέου. Στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονταν η επιδότηση του ενεργειακού κόστους των ΔΕΙΑ, καθώς και η επιπλέον χρηματοδότηση των σχολικών καθαριστριών. Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ ήταν ότι η ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη Ελλάδα. Βασικό αίτημα και θέμα του συνεδρίου και των δημάρχων, των μελών της ΚΕΔΕ ήταν η πόρη που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση εν ώψη και του ενεργειακού κόστους και των αυξημένων δαπανών για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες εκείνες που θέλει στους δημότες και για να μπορέσει να επεκτείνει και τα όρια λειτουργίας της χωρίς περιορισμούς. Καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός που χτυπάει κάθε πολίτη, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση, χτυπάει βεβαίως και το Δήμο, δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις και μας δημιουργεί μια τέτοια στενότητα ώστε να μην μπορούμε να αναπτύξουμε στο μέτρο που θέλουμε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες για να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες. Κύριο αιτούμενο ήταν λοιπόν η αύξηση των πόρων, η αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους, αλλά και προς τις ΔΕΙΑ που έχουν υποδομές όπως αντλιοστάσια και άλλα ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Άρα με την πολύ πολύ μεγάλη αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του κόστους ενέργειας δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Άρα επιβάλλεται η επιδότηση του κόστους ενέργειας για τις ΔΕΙΑ, αλλά και χρηματοδότηση για τους Δήμους που έχουν ένα τεράστιο φάσμα λειτουργιών που είναι κοστοβόρες, όπως είναι ο φωτισμός, ο δημοτικός φωτισμός, όπως είναι τα κτίρια τα δημοτικά που λειτουργούν υπηρεσίες, αλλά κυρίως τα σχολεία μας που είναι οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα. Έγινε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη επιμονή και διεκδικητικά το αίτημα ώστε να υπάρχει αυξημένη χρηματοδότηση για τα σχολικά κτίρια όσον αφορά τη θέρμανση, όπου λάβαμε και τη δέσμευση ότι η θέρμανση για τα σχολεία θα επιδοτηθεί, θα χρηματοδοτηθεί στο 100%. Επίσης, αυτό που ζητήσαμε είναι επιπλέον χρηματοδότηση για σχολικές καθαρίστριες, διότι εν ώψη και της υγειονομικής κρίσης χρειάστηκαν περισσότερες καθαρίστριες και θα έπρεπε να μας παρέχουν μεγαλύτερο αριθμό, να μην πηγαίνει μόνο ανάλογα με τις τάξεις και τους κυρίους χώρους, αλλά και τους βοηθητικούς και προάβλιους χώρους. Και εκεί πήραμε τη δέσμευση ότι θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση, όχι στο σύνολό της, αλλά σε ένα τμήμα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο καθαρισμό και περισσότερα χέρια για να καθαρίζουν στα σχολιά μας. Επίσης, ετούμενο διαχρονικό και χρόνιο ήταν τα παρακρατηθέντα,
από τα προηγούμενα ήδη χρόνια των Δήμων να επιστραφούν στους Δήμους και βεβαίως αυτό που όλοι, κυρίως στις τουριστικές περιοχές που διαθέτουν και λιμάνι και αεροδρόμιο αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, είναι το City Tax. Δηλαδή ότι θα πρέπει οι φόροι που προέρχονται από αεροδρόμιο, από λιμάνι, από Airbnb, από τουριστικές εν γέννη μισθώσεις, να υπάρχει ένα τμήμα αυτής της φορολογίας που να πηγαίνει στα ταμεία τα δημοτικά. Και αυτό που για άλλη μια φορά τονίσαμε και φωνάξαμε όλοι πολύ δυνατά είναι ότι η ισχυρή αυτοδιοίκηση κάνει μια καλύτερη Ελλάδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός της Παιδείας, θα βρίσκεται αύριο στην Κέρκυρα στα εγγένεια δύο σχολικών μονάδων. Ωστόσο, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σε ένα συναγερμό και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχει ένα συλλαλητήριο, θα έχει μια διαδήλωση, μια διαμαρτυρία για τα ζητήματα τα οποία αφορούν το χώρο της παιδείας και η κυρία Κεραμέως δεν έχει δώσει λύσεις. Με αντιδράσεις υποδέχονται οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας το πρωί της Τρίτης την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία θα βρεθεί στο νησί προκειμένου να εγγενιάσει το 4ο Γενικό Λύκειο. Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως χαρακτηρίζεται persona non grata από ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ. Οι δύο σύλλογοι των δασκάλων και των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοργανώνουν συγκέντρωση στις 8.30 το πρωί στο Μαράζλιο, από όπου με πορεία τα μέλη τους θα κατευθυνθούν στο 4ο ΓΕΛ. Για την ανεπιθύμητη Υπουργό Παιδείας, ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ σημειώνουν ότι είναι υπουργός της ακρίβειας, της φτώχειας και των καθυλωμένων μισθών, του αυταρχισμού, των δικαστηρίων, των παράνομων απεργιών και των εκλογών παροδία, της αξιολόγησης, της κατηγοριοποίησης των σχολείων, των μεντόρων και συντονιστών, επίσης της Τράπεζας Θεμάτων, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, του Σχολείου Εξεταστικό Κέντρο και τέλος την παρουσιάζουν ως πλασιέ των ελληνικών και ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολείων. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της Κέρκυρας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούν επίσης για συμμετοχή στην κινητοποίηση εκτός από τα μέλη τους γονείς και εκπαιδευτικούς. Και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την υγεία, καθώς σήμερα υπήρξαν διάφορες καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν στις προθήκες φαρμακείων συγκεκριμένα φάρμακα. Μιλήσαμε με τον κύριο Περικλή Ραράκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες και τις απαντήσεις που έχει δώσει. Αντιεπιληπτικά και αντιπυκτικά είναι ορισμένες από τις κατηγορίες φαρμάκων που λείπουν από την ελληνική αγορά. Πρόκειται για περίπου 400 σκευάσματα συνολικά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε έλλειψη, σύμφωνα με τον γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Περικλή Ραράκο, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνέπειες από την έλλειψη αυτή. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται τεράστια έλλειψη σε πάρα πολλούς κωδικούς. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μιλάμε για πάνω από 400 σκευάσματα που διακινούνται στα φαρμακεία, αλλά και πάνω από 700 σκευάσματα που διακινούνται γενικώς στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και φαρμάκων που διακινούνται στα νοσοκομεία, έχουν σοβαρή έλλειψη. Όταν εννοούμε έλλειψη, εννοούμε πολύμηνη, γι' αυτό και αναφέρονται τα συγκεκριμένα σκευάσματα, που είναι φυσικά ένα τεράστιο πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς τους φαρμακοποιούς, αλλά και τους ασθενείς τους οποίους εξυπηρετούμε. Είναι κάποια συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων? Δυστυχώς όχι, είναι πολλές κατηγορίες φαρμάκων, είναι αντιπυκτικά φάρμακα, είναι αντιδιαβητικά. Είναι φάρμακα παυσίπονα, κοινά παυσίπονα, είναι φάρμακα του αναπνευστικού αλλά και παιδικά εμβόλια. Αυτό είναι ευθύνη των φαρμακευτικών εταιριών? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ευθύνη των φαρμακευτικών εταιριών. Είναι μια μεγάλη διαδικασία η διακίνηση του φαρμάκου για τις οποίες ελλείψεις τουλάχιστον ευθύνονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι φαρμακαποθήκες αλλά και ορισμένοι ιδιώτες. Αλλά δυστυχώς, ενώ υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες από το κράτος και η σχετική νομοθεσία που απαγορεύει τις εξαγωγές, γιατί οι εξαγωγές είναι αυτές που δημιουργούν τις ελλείψεις, δεν τηρεί την νομοθεσία και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το τι μπαίνει και τι βγαίνει στην ελληνική βιομηχανία φαρμάκων. Οι ασθενείς και πελάτες των φαρμακείων της Κέρκυρας, με ποιο τρόπο αυτή τη στιγμή καλύπτονται, με ομοειδείς κατηγορίες φαρμάκων? Πόσο ακριβώς τους βοηθάτε? Όταν υπάρχει ομοειδές φάρμακο ή ένα γενώσιμο φάρμακο, μπορεί ο ασθενής να προμηθευτεί το αντίστοιχο γενώσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, υπάρχουν περιπτώσεις φαρμάκων τα οποία δεν είναι αντικαθίστανται. Μιλάμε για πρωτότυπα φάρμακα, τα οποία ο ασθενής αν δεν τα πάρει ή καθυστερεί πολύ να τα πάρει, με αποτέλεσμα να καθυστερεί στη θεραπεία του, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει μεμονωμένα σε κάθε περίπτωση,
Ή η λύση που προτείνεται συνήθως από τα φαρμακεία και φυσικά από τους θεραπευτές γιατρούς είναι να γυρίσουν πάλι στο γιατρό και να δοκιμάσουν μια εναλλακτική θεραπεία με ένα διαφορετικό σκεύασμα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει όπως πάντα η πρόγνωση του καιρού και η διαφημίση. Σε λίγη ώρα στο Υπάρχει Θέμα με την Ιρώ Λέλα. Απόψε το βράδυ θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Στέφανο Πουλημένο με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το Δήμο Κερκυραίων και Διαμποντίων, το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η αυριανή ημέρα με τους ανέμους να πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως τριαμποφόρ. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν νεφώσεις που σύντομα θα πυκνώσουν και οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Τις βραδινές ώρες παρατηρείται μια αύξηση στις ρηπές των ανέμων με αποτέλεσμα να αγγίζουν τα τέσσεραμποφόρ. Επιπλέον, μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να μας επηρεάσει ένα χαμηλό βαρομετρικό προερχόμενο από τα νοτιοδυτικά του νησιού με φυσιολογικές σε ένταση βροχές. Σε αυτό το σύστημα θα προσθεθεί και ένα ακόμα, ένα υψηλό βαρομετρικό από τα ανατολικά και συγκεκριμένα από την Ήπειρο και την Αλβανία, το οποίο θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες λόγω του χιονιού που θα εκδηλώνεται. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ψύχρα κυρίως στις βραδινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 9 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίσθηση αναμένεται να είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία, μιας και την Τρίτη θα επηρεαστούμε περισσότερο από το υψηλό βαρομετρικό. Αφρικανική σκόνη δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα και η υγρασία θα αγγίξει το 63%, ποσοστό χαμηλό λόγω των ανατολικών ανέμων που θα πνέουν.